5 λεπτά στο δρόμο με τον Βαγγέλη Κιούση. Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι Τετάρτη 29 Σεπτεμβρίου και ξεκινάμε το ταξίδι μας στον κόσμο της αυτοκίνησης από τις Βρυξέλλες, όπου ο Επίτροπος Δικαιοσύνης της Ευρωπαϊκής Ένωσης προτρέπει ξανά τον όμιλο Volkswagen να αποζημιώσει όλους τους καταναλωτές και όχι μόνο εκείνους που βρίσκονται στη Γερμανία, διότι παραπλανήθηκαν για τις εκπομπές ρήπων των αυτοκινήτων που αγόρασαν. Από την πλευρά της, η Volkswagen υποστηρίζει ότι δεν συντρέχουν λόγοι αποζημίωσης των εκτός Γερμανίας Ευρωπαίων καταναλωτών, καθώς μετά την αποκάλυψη του σκανδάλου Dieselgate, τα επηρεαζόμενα αυτοκίνητα έχουν πλέον τροποποιηθεί ώστε να πληρούνται οι νομικές απαιτήσεις. Ωστόσο, αξίζει να γνωρίζετε ότι και στην Ελλάδα υπάρχουν σε εξέλιξη νομικές διεκδικήσεις από Έλληνες ιδιοκτήτες μοντέρνων Volkswagen για το συγκεκριμένο ζήτημα των παραποιημένων εκπομπών ρήπων. Αλλάζουμε θέμα και από τις Βρυξέλλες ταξιδεύουμε στη Γενέβη, όπου ο εκπρόσωπος των διοργανωτών της Διεθνούς Έκθεσης Αυτοκινήτου επιβεβαίωσε ότι η έκθεση επιστρέφει κανονικά στο καλεντάρι των σχετικών διοργανώσεων που θα πραγματοποιηθούν παγκοσμίως το 2022, χωρίς ωστόσο να σχολιάσει τους λόγους που επέβαλαν την αλλαγή της ημερομηνίας της από την 1η Τρίτη κάθε Μάρτη μέχρι τώρα, στην περίοδο 19 έως 27 Φεβρουαρίου 2022. Απέφυγε επίσης να προσδιορίσει τους συμμετέχοντες από πλευράς αυτοκινητοβιομηχανίας στην επόμενη διοργάνωση, καθώς αν και είναι μία από τις μεγαλύτερες και μακροβιότερες εκθέσεις αυτοκινήτου στην Ευρώπη, δεν πραγματοποιήθηκε τα δύο τελευταία χρόνια, αφού το 2020 αυτή η έκθεση ήταν ένα από τα πρώτα μεγάλα γεγονότα που ακυρώθηκαν, καθώς η πανδημία COVID-19 εξαπλωνόταν, ενώ φέτος η απροθυμία των αυτοκινητοβιομηχανιών να δεσμευθούν για τη συμμετοχή τους ουσιαστικά αποθάρρυνε τους διοργανωτές. Πέρα από την Ευρωπαϊκή Διοργάνωση, ωστόσο, οι διοργανωτές της Ελβετικής Έκθεσης έχουν ήδη έλθει σε συμφωνία με τις αρχές του Κατάρ για τη δημιουργία μιας αντίστοιχης έκθεσης κλόνου της Γενέβης στη Μέση Ανατολή. Η Αραβική Έκθεση θα φιλοξενηθεί στο εκθεσιακό και συνεδριακό κέντρο της πρωτεύουσας Ντόχα, στο Κατάρ, το δεύτερο εξάμηνο του 2023 και θα πραγματοποιείται κάθε 2 χρόνια. Αυτά για σήμερα στα 5 λεπτά στο δρόμο. Μέχρι αύριο που θα τα ξαναπούμε, να είστε όλοι καλά. Να προσέχετε πολύ ό,τι και αν οδηγείτε. Όπου και αν οδηγείτε.